Τυχερός ήταν άνθρωπος. Και μάγκας που τον πιάσε. Παίζοντας ένα απλό δελτίο του Τζόκερ, κέρδισε από τη μια στιγμή στην άλλη 12.318 ευρώ, ποσό που στις μέρες μας αποτελεί μια γερή ανάσα για κάθε νοικοκυριό. Ο λόγος για έναν χανιώτη που είναι μεταξύ των τεσσάρων, οι οποίοι μοιράζονται τα κέρδη της δεύτερης κατηγορίας από τη χθεσινή κλήρωση. Είναι πολύ καλά το ποσό αυτό, γιατί στις μέρες μας που είναι δύσκολες και ο κόσμος χρειάζεται χρήματα, έστω και αυτό το όχι ιδιαίτερα μεγάλο ποσό είναι ικανοποιητικό. Το τυχερό δελτίο παίχτηκε στο πρακτορείο του Γιάννη Βαλάκη στην πλατεία 1866. Ο τυχερός μπορεί να μην λύνει το οικονομικό του πρόβλημα, σίγουρα πάντως θα μπορεί να καλύψει άνετα τις ανάγκες του και γιατί όχι να περάσει ένα πιο ανέμελο καλοκαίρι. Θα το ευχηθώ να είναι καλοξόδευτα, να τα χρησιμοποιήσει όπως αυτός νομίζει, να είναι υγιής και πάντα επιτυχίες. Το ποσό των Ελλήνων που καταφεύγει στα πρακτορία ελπίζοντας πως κάποια στιγμή η τύχη θα του χαμογελάσει παραμένει σταθερό. Πολίτες όλων των ηλικιών, άλλοι σε μόνιμη βάση και άλλοι περιστασιακά, ελπίζουν πως ίσως να είναι αυτή η τυχερή σε μία από τις χιλιάδες κληρώσεις. Πες για χαβαλέ, μπαχ πήξεις. Για χαβαλέ, ό,τι θα κερδίσεις. Δεν ελπίζει πάντα. Α, αυτά να είχαμε να λέγαμε. Για χαβαλέ πες, λέω μήπως κάτσει, αλλά δεν καθίζει. Καμιά φορά περνώντας, λέω ας πάρω ένα ξυστό. Ναι. Λέμε, δεν βαριέστε, πέστε ότι τρώμε μια τυρόπιτα. Λόγω δυσχέρειας κάπου πρέπει να ελπίζουμε, σωστά. Δυσκολίες, προσπαθεί να βγάλει κάτι, να βγούμε, μπας και τα ανταπεξέλθει. Στα έξοδά του, να βγούμε και στα... Είναι σταθερή η κίνηση, γιατί υπάρχει κρίση και ο κόσμος δυσκολεύεται. Προσπαθεί όμως, παίζει τυχερά παιχνίδια, παίζει. Και θα παίζει πάντα, νομίζω. Εξάλλου η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και όσοι δοκιμάζουν την τύχη τους έχουν αν μη τι άλλο δικαίωμα στο όνειρο.